Κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλειεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Θεοδωσάκης. Σήμερα πάτε, όπως είχατε προαναγγείλει, σε μια 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. 24ωρη στην περιφέρεια, από ό,τι ξέρουμε, στάση εργασίας 8 το πρωί με 3 στην Αττική. Και την ώρα που λέτε ότι έρχεται μια δύσκολη περίοδος για τη δημόσια υγεία, ως υγειονομική, ως ΑΠΟΕΔΗΝ, πρόνοια, ΕΚΑΒ κλπ. Και ότι καλείστε να αντιμετωπίσετε ιώσεις και άλλες παθογένειες του συστήματος με 3.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι, έρχεται ο κύριος Χρυσοχοΐδης και καταθέτει μία τροπολογία παρέμβαση στη Βουλή που λέει ότι, ξέρετε, εδώ θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο, ή το σύστημα με τον οποίο γίνεται η πρόσληψη των γιατρών στα νοσοκομεία, θα τελειώσουμε με τα χρονοβόρα και θα πάμε στην ψηφιοποίηση του συστήματος και μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια θα εξετάζονται οι αιτήσεις αλλά και οι ενστάσεις που υποβάλλονται, έτσι ώστε μέσα σε 3 μήνες οι γιατροί να τοποθετούνται στα νοσοκομεία. Είναι κάτι που γνωρίζετε? Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, την πρόταση του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι η εξαγγελία των 4.000 θέσεων εργασίας που εξαγγείλησε το 19 και έχουμε τώρα 23, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουν περάσει ήδη 4 και πλέον χρόνια και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τώρα, αν πράγματι το Υπουργείο θέλει να παρέμβει, έχει τη δυνατότητα, αν έχει την πολιτική βούληση, πράγματι οι διαδικασίες αυτές να γίνονται σε χρόνο fast track όσο αφορά τον τομέα της υγείας. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πράγματι όμως, εκτός από την διαδικασία, αν προκυριστούν και οι απαιτούμενες θέσεις οι οποίες χρειάζονται για να λειτουργεί το σύστημα με ποιότητα και ασφάλεια. Μα δεν είχε πει ο κύριος... Μισό λεπτό. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν είχε μιλήσει μετά που έφυγε από το Ηράκλειο και το περίφημο συγγνώμη που είχε ζητήσει, δεν είχε πει ότι, ξέρετε, εδώ έχουμε μπροστά μας 4.500 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, 3.000 αν θυμάμαι καλά για γιατρούς, 1.500 για νοσηλευτές, πολλές από αυτές τις θέσεις και στα δικά μας τα νοσοκομεία? Το είχε πει πράγματι, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα στην πράξη. Γιατί δεν εμπλέκεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι το σύστημα έτσι δομημένο ώστε πάντα να υπάρχει και κάτι το οποίο να το πάμε παραπίσω. Εμπλέκει το Υπουργείο Εσωτερικών, εμπλέκει το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκονται οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Εμείς αυτό που λέμε είναι, οι ανάγκες είναι γνωστές. Τις γνωρίζουμε και εμείς, τις γνωρίζει και το Υπουργείο. Τις γνωρίζουν και οι ειδικοί στο κάθε νοσοκομείο και οι ειδικοί στο κάθε περιφερειών. Από στιγμή λοιπόν που ξέρουμε τις ανάγκες και είναι μύθος, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει, ζητάμε προκηρύξεις και δεν κάνουν αιτήσεις, αυτά είναι μύθος. Μύθος είναι, δεν υπάρχουν αιτήσεις, γιατί ο κόσμος γνωρίζει πώς θα έρθει στο νοσοκομείο. Ένας που είναι με σύμβαση δεν θα κάνει τα χαρτιά του πλέον, γιατί έχει ημερομηνία λήξη, σου λέει δεν μπορώ να προγραμματίσω ούτε τη ζωή μου ούτε την ποιότητα της ζωής μου, και από την άλλη δεν θα έρθω να δουλέψω σε ένα σύστημα υγείας με τέτοιες συνθήκες με αυτό το μισθό. Απλούστατα είναι τα πράγματα. Αν πραγματικά θέμε να βελτιώσουμε το σύστημα υγείας, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε χρόνο ντετέ. Και θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Αυτά δεν προχωράνε, κυρία Δουλειεράκη, για τον εξής λόγο. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχει μια αιμονή, πολιτική αιμονή, που λέγεται ΣΔΙΤ. Θέλουμε να κάνουμε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αφού λοιπόν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, όλα αυτά που ακούγονται, θα κάνω, θα ράνω, θα δείξω, θα πάρω κλπ, είναι λόγια του αέρα. Το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να είναι δημόσιο σύστημα υγείας, το ιδιωτικό σύστημα υγείας πρέπει να είναι ιδιωτικό σύστημα υγείας και να απευθύνεται όποιος θέλει και μπορεί σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν το ξεκαθαρίζει και δεν το τελειώνει πολιτικά να πει τα δημόσια νοσοκομεία είναι δημόσια νοσοκομεία και θα κάνω αυτά τα πράγματα για να το στηρίξω, δεν πρόκειται να υπάρχουν λύσεις αυτές
πρέπει να έχει το σύστημα υγείας. Μα ξέρετε, και προεκλογικά αυτό το οποίο ακουγόταν κατά κόρον από τον κύριο Μητσοτάκη ήταν ότι θα στηρίξει σαφέστατα το δημόσιο σύστημα υγείας και θα το ενισχύσει. Μάλιστα το έβανε ως προσωπικό του στόχο ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να το έλεγε στο προφορικό του λόγο, αλλά επειδή είχα παρακολουθήσει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης προεκλογικά, το έλεγε ξεκάθαρα και το έχει γραμμένο κιόλας. Θεωρείται νοσοκομεία και το χώρο της υγείας επιχείρηση. Όταν το θεωρούμε λοιπόν επιχείρηση, δεν πρόκειται πραγματικά να έχει αυτό το χαρακτήρα το οποίο θέλουμε εμείς ως εργαζόμενοι και το θέλει και η κοινωνία. Τα νοσοκομεία και η υγεία δεν είναι επιχείρηση. Μες. Είναι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που τις δικαιούται ο πολίτης. Άρα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι επιτέλους, ξεκάθαροι κανόνες, αν θέλουμε πραγματικά σύστημα υγείας. Όλα τα υπόλοιπα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, τα ακούω δερεσέ. Από τη μια λέτε λοιπόν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι ελκυστικό, ούτε εργασιακά ούτε μισθολογικά. Αν και βέβαια κάποιος αναρωτιέται μετά από τα όσα αναφέρατε κύριε Θεοδωσάκη, αλλά για άλλη μια φορά θα αναρωτηθεί, δεν ξέρω αν ποτέ κάποιος θα πάρει απάντηση, είναι το για να είναι ελκυστικό είναι και ο μισθός. Για να είναι ελκυστικό είναι να νιώθεις ότι έχεις και τη σιγουριά και να προγραμματίσεις τη ζωή σου ότι η σύμβασή σου δεν θα λήξει αύριο το πρωί. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι συμβασιούχοι οι οποίοι μπήκαν μέσα σε ένα σύστημα υγείας που η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν πια και έχουν την εμπειρία οι συμβασιούχοι για το πώς κινούνται τα πράγματα. Όπως επίσης και οι επικουρικοί. Για ποιο λόγο πάει ξανά από την αρχή και δεν παίρνει και δεν κρατάει αυτούς τους ανθρώπους, αναρωτιέμαι κι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι, που έχουν την εμπειρία, δεν χρειάζεται ο χρόνος εκείνος για να μάθουν, να. Και έτσι άμεσα ανακουφίζεστε και εσείς. Αυτό νομίζω γίνεται και σταδιακά, έτσι δεν είναι? Εμείς λοιπόν τι λέμε, το απλό. Μία νομοθετική ρύθμιση, οι συμβασιούχοι οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία και έχουν την εμπειρία να παραμείνουν μόνιμα στα νοσοκομεία. Αορίστου χρόνου, ας το πούνε όπως θένε. Να ξέρουν ότι θα μείνουν μόνιμα στα νοσοκομεία. Και από εκεί και πέρα, τι ελλείψεις ακόμα υπάρχουν στο σύστημα, αυτά είναι απλά πράγματα. Να βγουν. Έχουν ασχοληθεί ανθρώποι με αυτά τα οποία υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν τα πάντα, τα οποία σου λέει ότι έχω τόσες κλίνες, τόσα τμήματα, αυτή την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το προσωπικό το οποίο χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα να βγάλει μια προκήρυξη που να καλύπτει τα υπόλοιπα κενά. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή μπορεί να το σκεφτεί και ο κόσμος ο οποίος δεν ασχολείται με τον κόσμο, με το χώρο της υγείας, που δεν έχει γνώσεις για την υγεία. Είναι απλή λογική αυτά τα πράγματα. Αυτό που κάνουμε είναι τι, ανακυκλώνουμε το ίδιο προσωπικό, λέει θα πάρει 4.000. Μα οι 4.000 που λέει ότι θα πάρει όταν τις πάρει είναι από αυτούς που δουλεύουν ήδη στα νοσοκομεία. Δεν αλλάζει κάτι αριθμητικά. Απλώς κάποιοι εργαζόμενοι τυχεροί εντός εισαγωγικών θα αλλάξουν σχέση εργασίας στις δομές της υγείας. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και σας λέω, θα πρέπει η κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα να βγάλει την αιμονή, την πολιτική που έχει, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν το κάνει αυτό, δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα στα νοσοκομεία. Θα ανακυκλώνει το ίδιο θέμα γύρω-γύρω και τριγύρω. Και βλέπω επίσης στο neakrete.gr, μιας που μιλάμε για το χώρο της υγείας, ότι υπάρχει ένα βρασμό στο Βενιζέλιο παρά την έλευση δύο αναισθησιολόγων, ότι έρχονται νέες παραιτήσεις λόγω μετακινήσεων, ότι οι παθολόγοι αρνούνται τη συνέχιση των μετακινήσεών τους από το Βενιζέλιο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με τα περίφημα εντέλεσθε. Το τελευταίο έγγραφο που υπογράφει ο διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Νεκτάριος Παπαβασιλείου, διαβάζω στο neakrete.gr, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και της τακτικής που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση των γιατρών. Τέσσερις παθολόγοι καλούνται να καλύψουν εφημερίες του νοσοκομείου Ρεθύμνου για τον Νοέμβριο, προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του νοσοκομείου, αφού έχουν συμπληρώσει τις εφημερίες που εκτελούν στο Βενιζέλιο.
ενώ σε άλλους δύο έχει ζητηθεί η μετακίνηση προφορικά. Σύμφωνα με το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών του Βενιζελίου, αναφέρεται στον κύριο Βαγγέλη Θαλασσινό, θα υπάρξουν παραιτήσεις, μπορεί και εντός της ημέρας σήμερα Πέμπτη, καθώς ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι ή ευκολόπιστοι διαπιστώνουν τώρα ότι η κάλυψη των κενών θέσεων στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου δεν έχει τέλος. Και να ήταν μόνο το Ρέθυμνο, ε. Αυτό το πρόβλημα το οποίο λέτε, κυρία Δουλειεράκη, δεν είναι μόνο στην περιφέρεια της Κρήτης, είναι σε όλη την Ελλάδα. Και έρχομαι και λέω, πώς μπορώ να πάρω ένα παθολόγο από ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, τεράστιο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, που καλύβει τόσες ανάγκες, για να τον μετακινώ στα υπάρχοντα νοσοκομεία. Δηλαδή, μπορώ να πω σε ένα γιατρό σήμερα, φύγει από εδώ και μπει, είναι συστηματικά να παρέσει υπηρεσίες υγείας. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να γίνει σε μια έκτακτη περίπτωση και να πούμε έγινε κάτι σε ένα νοσοκομείο, σε ένα νομό, και πρέπει να πάμε όλοι να βοηθήσουμε. Να πάμε να βοηθήσουμε οι πάντες. Αλλά αυτό δεν είναι, η έκτακτη ανάγκη δεν προκαθορίζεται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι χρόνια. Δηλαδή γνωρίζουν τις ανάγκες του νοσοκομείου Ρεθύμνου και του νοσοκομείου Σιτίας. Γιατί δεν το λύνουνε? Λύνονται λοιπόν με τα εντέλεση και με τις μετακινήσεις. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δεν υπάρχει πλέον ούτε σοβαρότητα, ούτε λογική, ούτε τίποτα. Είναι παράλογο όλα αυτά. Και δεν είναι ότι, ξέρεις, έγινε σήμερα γιατί έτυχε κάποιος συνάδελφος να αρρωστήσει κάτι, να αναγκαστεί να λείψει, και άντε να στείλω το Θεοδωσάκη να καλύψει, για παράδειγμα. Αυτό είναι συστηματικό. Άρα το γνωρίζω το πρόβλημα. Γιατί δεν το λύνω? Ναι, δεν λύνεται ούτε με εντέλεση, και δεν μπορεί ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε συνεργάτης, κάθε τρεις και λίγο πήγαινε στο Ρέθυμνο, πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο, πήγαινε στη Σιτία, πήγαινε στην Ιεράπετρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι υγεία. Αυτό είναι εμπνευμός και κοροϊδία και των εργαζομένων, αλλά και της κοινωνίας. Και να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο. Το έχω ρωτήσει σε πάρα πολλούς υπουργούς υγείας και δεν μου έχει απαντήσει κανένας. Τι θα πει επικουρικός γιατρός, τι θα πει επικουρικός νοσηλευτής? Έχω ανάγκη στο σύστημα. Παίρνω λοιπόν γιατρό, παίρνω νοσηλευτή και του λέω έλα εδώ και δούλεψε με αυτές τις συνθήκες, με αυτό το μισθό. Τι θα πει επικουρικό προσωπικό? Το επικουρικό είναι αν χρειάζομαι κάποια στιγμή κάτι να πάρω επιπλέον. Δεν είναι για να λύσω τις μόνιμες σχεδιακές ανάγκες που έχει το σύστημα υγείας. Αυτά είναι κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν, η κυρία Δουλγεράκη, και εμάς τους εργαζόμενους, κοροϊδεύουν και ολόκληρη την κοινωνία. Ας κάτσουν λοιπόν και ας σχεδιάσουν ένα σύστημα υγείας που δικαιούται ο κόσμος. Δηλαδή επιτέλους έχει καταντήσει τόσα χρόνια το θέμα, θα έλεγα, αηδία. Δηλαδή τα γνωρίζουμε, τα συζητάνε, τα ακούνε, τα ρεπορτάζ σας καθημερινά παίζουν για το θέμα της υγείας, είναι γνωστά στους πάντες λοιπόν. Ή αν βγουν και πούνε, ξέρετε κάτι, δεν με ενδιαφέρει η δημόσια υγεία. Ας είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή αυτά τα δάκρυα, τα κορκοδίλια, οι συγγνώμες, θα κάνουμε, θα ράνουμε κλπ. Εντάξει, πλέον τα έχουμε χορτάσει, τα έχουμε βαρεθεί. Μάλιστα. Ξεκαθάρισε τη θέση λοιπόν, ξεκάθαρη όρη. Δεν θέλω το σύστημα υγείας, γιατί είναι ακριβώς. Ξεκάθαρες πολιτικές αποφάσεις, όπως είπατε στην αρχή. Αν και βέβαια η αιμονή μετασδίτει και πάλι φαίνεται ότι ό,τι και να κάνουν και ό,τι και να λένε, ότι και πάλι εκεί θα σκοντάψει. Δουλειράκι, φάνηκε από την πανδημία που περάσαμε το ρόλο του κάθε τομέα. Και εγώ το καταλαβαίνω. Ο ιδιωτικός τομέας όντως δουλεύει με κάποια άλλα κριτήρια επιχειρηματικά. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ας παίρνουν το κομμάτι όποιος συμπολίτης μας μπορεί και θέλει να απευθύνει στις ιδιωτικές δομές της υγείας. Εγώ δεν λέω να κατελειτούν οι ιδιωτικές παρουσίες υγείας. Όποιος θέλει να πηγαίνει. Αλλά στήριξε το δημόσιο σύστημα υγείας, να έχω την επιλογή ότι εγώ θέλω το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθώ αλλού και θέλω να έχω υγεία. Εξηγήστε μου για κάτι άλλο, διευκρινίστε μας, γιατί 24 ώρια απεργίας στην περιφέρεια και στάση εργασίας 8 με 3 στην Αττική? Στην περιφέρεια είναι 24 ώρια απεργία για να δοθεί και η δυνατότητα και στα πρωτοβάθμια σωματεία και στους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο στην Αθήνα. Μάλιστα. Εδώ στο Ηράκλειο σχεδιάζεται κάτι? Το κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο έχει κάνει τον προγραμματισμό. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μεταβούν στην Αθήνα, να υπάρχουν κινητοποιήσεις ή στην πύλη του κάθε νοσοκομείου ή στο χώρο
στο φουαγέ του νοσοκομείου. Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις, θα υπάρχουν ενημερώσεις, θα υπάρχει πλέον για ακόμα μία φορά η αγωνιστική διάθεση, η οποία είναι και μέσα και έξω από το νοσοκομείο. Ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Ευχαριστούμε.